Κύριε Σιδέρη, εσείς εμφανιζόστε για πρώτη φορά 26 Μαΐου 2009 όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να πείτε λοιπόν γιατρός Ορειλά στο Αττικό, υποψήφιος διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πώς σας κέρδισε η τοπική αυτοδιοίκηση? Κοιτάξτε, εμείς δεν νομίζουμε ότι η ζωή μας πάει σε κομμάτια. Όπως ζούμε το πρωί σε μια πόλη, όπως δουλεύουμε σε ένα χώρο δουλειάς, όπως κάνουμε το οτιδήποτε κάνουμε, έτσι αυτά όλα είναι μάχες που προσπαθούμε να τις κερδίζουμε, να βελτιώνουμε τις θέσεις μας, να βελτιώνουμε το βιωτικό επίπεδο του λαού, τις θέσεις των εργαζομένων. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι δεν είναι ένα χόμπι η τοπική διοίκηση μέσα σε όλα τα άλλα, αλλά είναι μια ανιδιοτελής διάθεση για προσφορά, για αγώνα, για να ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο για όλο τον κόσμο που ζει στο Περιστέρι, που είναι κυρίως κόσμος λαϊκός. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σιδέρη, θέλω να μου πείτε κάτι άλλο. Μιλήσαμε για αγώνες, μιλήσαμε για οράματα, μιλήσαμε για δράσεις. Θέλω να μου πείτε πού θα επικεντρώσετε την αντιπολιτευτική σας γραμμή την τετραετία 19-23 στο Δήμο Περιστερίου. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει λογική της αντιπολιτευτικής γραμμής. Υπάρχει μία και βασική λογική. Αν ο λαός του Περιστερίου ζει καλά, αν ζει μέσα σε μια όμορφη πόλη, δηλαδή σε μια πόλη, γιατί εμείς αυτό νομίζουμε ότι είναι μια όμορφη πόλη, που έχει ανθρώπους, που έχουν δουλειά, που έχουν υγεία, που έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, και επειδή είναι οι μέρες που ζούμε πολύ παράξενες και άσχημες λόγω του μεγάλου σεισμού στην Αλβανία, που βλέπουμε φρικτές εικόνες, παίρνουν πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική προτεραιότητα, ειδικά στο θέμα της τοπικής διοίκησης, τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, δηλαδή τα αντιπλημμυρικά, τα αντισεισμικά και τα αντιπυρικά έργα. Τι προβλήματα βλέπεις να γεννώνται από αυτό το μείζον θέμα που ταλανίζει χρόνια τώρα το Δήμο Περιστερίου? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν μιλάμε για τη Μονή Λαμίας και μιλάμε για τη Λαμία Φθιώτιδας. Μιλάμε για 200 χιλιόμετρα μακριά από το Περιστέρι. Αυτή τη στιγμή η Μονή Λαμίας λοιπόν και οι δικαστικές εξελίξεις που έχουμε επιβάλλουν μία, κατά τη γνώμη μας, λαϊκή κινητοποίηση, ανησυχία, με βασικό κριτήριο το εξής, ότι το 2019 και μετά από σχεδόν 90 χρόνια δικαστικών σκιαμαχιών, ανύπαρκτων διαθηκών, χρυσόβουλων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι χρυσόβουλα, θα μας πει και ο Παναγιώτης, από το 1848, 48, έτσι. Διεκδικεί η Μονή Λαμίας 7.500 στρέμματα, δηλαδή όλο το ορεινό Περιστέρι και όλη την Πετρούπολη. Μάλιστα. 7.500 στρέμματα που γίνανε τώρα, έτσι, γιατί οι διεκδικήσεις ξεκίνησαν από 300, που γίνανε 900, που γίνανε 1.500, που φτάσαμε στα 7.500, και σε μία άλλη εκπομπή, προηγούμενη τώρα πριν από 10 μέρες περίπου, λέει ένας δήμαρχος ότι μπορεί να είναι και 12.000. Δηλαδή φτάνουμε, πάμε με αριθμητική πρόοδο. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι για δεκαετίες τώρα αυτοί οι κληρονόμοι εντός πολλών εισαγωγικών, άλλοτε μεγαλώνουν τα νούμερα, άλλοτε τα μικραίνουν, έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολύ κόσμο, πουλάνε οικόπεδα, παίρνουν από κόσμο χρήματα, από κόσμο που απλά θέλει να κάνει ένα πανοσύκωμα στο σπίτι του ή να το μεταβιβάσει στο παιδί του. Δηλαδή πάει και δίνει λεφτά ο κόσμος για να κάνει ένα πανοσύκωμα. 8.000, 9.000, 15.000 για τέτοια πλούτη, που όλη αυτή η ιερά συμμαχία καταπατητών, εκκλησίας, κράτους και λοιπόν, συνεχίζει ακάθεκτη. Εμείς λέμε λοιπόν ότι πρέπει να μπει ένα φρένο. Και το φρένο αυτό θα το βάλει μια λαϊκή κινητοποίηση τέτοια που θα διεκδικήσει από την κυβέρνηση με μία και μόνο απλή νομοθετική ρύθμιση να λύσει το θέμα πολιτικά. Αν πάρουμε αύριο το πρωί μια κάμερα και πάμε λοιπόν στο Δήμο Περιστερίου και ρωτάμε εκεί πέρα τους κατοίκους και λέμε, φίλοι, γνωρίζεις τι διεκδικεί Μονή Λαμίας και ιδιώτες από το Περιστέρι? Τι πιστεύεις θα λάβουμε ως γνώση από το γεγονός αυτό? Ένας φίλος πριν αρχίσει η εκπομπή σας μας έστειλε μια φωτογραφία από το γήπεδο του Ηφαίστου, η οποία έχει μια ταμπέλα από πάνω στα γραφεία στο γήπεδο του Ηφαίστου που γράφει ότι παραχωρήθηκε υπό την ευγενική χορηγία της Μονής Λαμίας. Μάλιστα. Αυτό το λέω γιατί πολλοί κόσμος το γνωρίζει, πολλούς τους έχουν κοροϊδέψει. Εγώ πάντως αυτό δεν το ήξερα, το ακούω πρώτη φορά. Πολλούς τους έχουν κοροϊδέψει, πολλούς τους έχουν εκμεταλλευτεί και επειδή κάνατε μια ερώτηση πριν την οποία θεωρώ πολύ σημαντική, πως από τα 300 στρέμματα φτάσαμε στα 7.500 στρέμματα, έχει μια πολύ μεγάλη αξία να αναδειχθούν οι ευθύνες όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ποιος αποχαρακτήρισε ελεύθερους χώρους όλα αυτά τα χρόνια? Ποιος εγκατέλειψε κάθε έργο συντήρησης
στο ποικίλο όρος. Ποιος άρχισε αυτό το γαϊτανάκι με αποχαρακτηρισμό εκτάσεων αρχαιολογικών χώρων και άλλα και αποδέχτηκε καταπατητές. Αυτό το έκαναν και όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι τώρα και δυστυχώς και η σημερινή και κυρίως η προηγούμενη δημοτική αρχή και στο Περιστέρι. Ο βουλευτής Β' Αθηνών δυτικού τομέα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας. Τι πιστεύεις, το γνωρίζει το θέμα αυτή. Θα σας πω, αν εξαιρέσετε, δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομες. Πρώτον, αν εξαιρέσετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μας θυμήθηκε μόνο όταν ήταν να μας πει ότι τα παιδιά στο Περιστέρι θα γίνουν ψυκτικοί, τότε έχει μια πολύ μεγάλη σημασία για το τι είναι βουλευτής του δυτικού τομέα και δεν ξέρει ούτε κατά πού πέφτει το ποικίλο όρος. Κατά τη γνώμη μου, είναι υποκριτικό όμως και αυτό το όψιμο ενδιαφέρον από κάποιους, γιατί θυμίζω ότι όλοι κάνουν τώρα τους έκπληκτους και ο κύριος Λοβέρδος, ο βουλευτής του δυτικού τομέα, και η κυρία Γιαννακοπούλου, η βουλευτήνα του δυτικού τομέα του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Αρσένης, που πριν ήταν και αυτός στο ΠΑΣΟΚ, και τώρα όλοι πέφτουν από τα σύννεφα, λες και δεν ξέρουν ότι 80 χρόνια χάνεται κομμάτι-κομμάτι ένας μεγάλος πνεύμονας για τη Δυτική Αθήνα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής. Οι σκόπιμες αυτές, ξαναλέω τη λέξη, σκόπιμες σκιαμαχίες δικαστικές, μας έχουν κοστίσει πολύ μεγάλο χρόνο. Αν και έχουμε πλέον ακόμα και το νομικό οπλοστάσιο για να κερδίσουμε και θυμίζω τις παλιότερες αποφάσεις του 90 και του 96. Με συγκεκριμένη νομοθεσία που έκρινε ότι υπήρχε μια συστηματική μεθόδευση και ότι η έκταση είναι δημόσια και δασική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, η Λαϊκή Συσπήρωση Περιστεριού και το ΚΚΕ ευρύτερα, κύριε Σιδερή, τι προτείνει, μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα πέρα της πολιτικής δύσης? Απλά πράγματα. Άμεση νομοθετική ρύθμιση. Μάλιστα. Που να κατοχυρώνει ότι το ποικίλο χαρακτήρα όρος είναι δημόσιο κτήμα, πρώτον, και δεύτερον, να μην υπάρχει ούτε ένα μέτρο για καταπατητές, αλλά να ξεκινήσουν άμεσα έργα που να αφορούν το πράσινο, τα παγκάκια, την άρδευση, την ίδρυυση, τη συντήρηση δηλαδή ενός μεγάλου κομματιού το οποίο έχει εγκαταληφθεί και σε αυτό ξαναλέμε έχουν ευθύνη και οι δημοτικές αρχές. Μάλιστα. Λέει αυτή η και ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, να τα βρούμε, λέει, και με τη Μονή Λαμίας και με την Εκκλησία να είμαστε εντάξει, αλλά και με τους ιδιώτες να είμαστε εντάξει. Μπορεί να υπάρχει τέτοια λύση? Καταρχήν, να είμαστε εντάξει με όλους. Όπως ακούσατε, ο Υπουργός δεν ξέρει ούτε που πέφτει το ποικίλο όρος. Αυτό που σας είπα πριν ένα λεπτό δηλαδή. Νομίζω ότι έγινε στο εργαλείο. Αλλά πέρα από αυτό, δεν γίνεται αυτό. Και αν θέλετε, αποτελεί μια απόδειξη όλη αυτή η ιστορία του αναχρονιστικότατου δεσμού που υπάρχει στην Ελλάδα ακόμα, εκκλησίας και κράτους. Και είναι πάρα πολύ ένοχη η σιωπή που κρατάει η Μητρόπολη Περιστερίου και η σημερινή ηγεσία της και η προηγούμενη και η παραπροηγούμενη. Και πρέπει να πάρει θέση. Όποιος δεν παίρνει θέση σε αυτό το θέμα ή αυτό θεωρεί ότι πρέπει να τα βρούμε όλοι μαζί. Ποια πιστεύεις ότι είναι η θέση της τοπικής εκκλησίας, της Μητρόπολης Μούγκα Περιστερίου? Στη Στρούγκα. Αυτή είναι η θέση. Τόσο απλό είναι. Γιατί μάλλον υπάρχουν άλλα πάρε δώσε που έχουν ονοματεπώνυμο, που έχουν συγκεκριμένες εκτάσεις και αν θέλετε συμφωνίες που έχουν παραχωρηθεί κατά τόπου στην Εκκλησία. Αυτό είναι ανεξάρτητο με το τι πρεσβεύει θρησκευτικά ή τι πιστεύει ο κάθε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι του κόσμου, αλλά εδώ μιλάμε για μια επιχειρηματική δράση καταπατητών, ρασοφόρων και λοιπόν. Ποια είναι η θέση του Γιώργου Σιδέρη όσον αφορά το αντιπλημμυρικό δίκτυο στο Περιστέρι, αλλά και το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, που είχαμε, κύριε Σιδέρη, στο πρώτο μέρος ένα θέμα μεγάλο με το Δήμαρχο Λέρου, εκεί, το Μιχάλη Τουγκόλια. Ποια είναι η θέση σας? Εμείς λέμε ότι ενέτη 2019 δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για κόσμο μέσα στον αστικό ιστό μιας πόλης ότι πνίγεται. Είναι παράλογο, τρελό και πρέπει να προβληματίσει τον καθέναν. Όπως δεν είναι και λογικό να συζητάμε το 2019 για το ότι ένα παιδάκι πέθανε από αφυδάτωση στη Μόρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 8 ετών, έτσι. Αυτό το λέω γιατί όταν μιλάμε για αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να πάρουν προτεραιότητα. Να είναι επιλέξιμα, γιατί δεν είναι επιλέξιμα με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μείον της προηγούμενης διοίκησης στο Δήμο Περιστερίου, γιατί φτάσαμε στο σημείο να θρηνήσουμε δράματα για να πάρθει έστω και ένα αντιπλημμυρικό έργο κάτω από τη λαϊκή καταγραφή για την κινητοποίηση του κόσμου. Πρέπει να μεγαλώσει για να πάρουμε και κανένα ακόμα. Για τους πρόσφυγες μόνο μια κουβέντα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζουν ανθρώπινα. Δεν έφυγαν από εκεί επειδή δεν τους άρεσε, έφυγαν από εκεί για να μην πεθάνουν. Εμείς λέμε λοιπόν να κλείσουν τώρα τα hot spot.
γιατί είναι hot spot του ΕΣΧΟΥΣ, να προωθηθούν οι επανενώσεις οικογενειών και να μπορεί ο κόσμος να φιλοξενηθεί για λίγο καιρό σε ανοιχτούς χώρους και δομές και όποιος επιθυμεί να φύγει, να φύγει με πολύ γρήγορες διαδικασίες. Μάλιστα. Τώρα, είμαστε ακριβώς μισό λεπτό. Θέλω ακριβώς μισό λεπτό ένα μήνυμα, κύριε Σιδέρη, κοιτώντας την κάμερα προς τους συμπολίτες μας, από το Γιώργο Σιδέρη και τη Λαϊκή Συμπήρωση Περιστερίου. Ποιο είναι το μήνυμά σας? Το μήνυμά μας είναι ότι ο κόσμος, αν δεν παλέψει, αν δεν κινητοποιηθεί με τα σωματεία του, τους φορείς του, όπως αυτός επιλέξει, δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα από κανένα σωτήρα, από κανένα μεσία, από κανένα δήμαρχο, από κανένα περιφερειάρχη και ειδικά από καμία κυβέρνηση. Μάλιστα.